Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υποστηρίξω ότι είπαν ο κύριος Βίμπερ και ο κύριος Πιτέλα προς τον κύριο Τούσκ προθύστερα και να του πω και εγώ με τη σειρά μου ότι επί του παρόντος βρισκόμαστε σε μια κρίση στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να είναι ενωμένοι. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ενωμένοι θεσμοί. Και πρέπει όλα αυτά να ισχύουν και για τις έκτακτες συναντήσεις. Κύριε Τσίπρα, καλώς ορίσατε. Δεν πρέπει να φοβάστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως βλέπετε. Είχατε μια άρνηση να έρθετε στην αρχή και εγώ εξεπλάγην, διότι ένας τόσο μεγάλος δημοκράτης όπως ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να φοβάται το διάλογο. Είμαι χαρούμενος που είναι εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διότι για πρώτη φορά συζητούμε τι συμβαίνει σε αυτή την αίθουσα. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στην περίπτωση της Ελλάδος, αλλά και στην περίπτωση της Ευρωζώνης. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε λύσεις αν δεν συζητούμε στη δημοκρατία, αν δεν συζητούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Πρέπει όμως να σας πω, και εσείς το είπατε προθύστερα, κάτι που είναι αληθές. Είπατε ότι οι Έλληνες έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι η πολιτική ελίτ δεν έκανε ό,τι μπορούσε στην περίπτωση της Ελλάδος. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Είμαι θυμωμένος, πρέπει να σας πω. Είμαι ιδιαιτέρως θυμωμένος, διότι μιλάτε για μεταρρυθμίσεις, αλλά ποτέ δεν είδαμε συγκεκριμένες προτάσεις μεταρρυθμίσεων. Είμαι εξοργισμένος επίσης, διότι εμείς διολυσθένουμε προς ένα Brexit. Τα τελευταία 5 έτη κινούμαστε προς αυτή την πορεία. Φυσικά έχουμε την υποστήριξη των ανθρώπων από όλα τα άκρα και από την ακροδεξιά τους. Ακούτε να χειροκροτούν. Και όχι μόνο διολυσθένουμε, αλλά τους τελευταίους μήνες τρέχουμε σε έναν αγώνα δρόμου προς τον Brexit. Δεν έχει να κάνει όμως με εσάς ή με εμάς που θα πληρώσουμε το λογαριασμό. Οι Έλληνες, οι καθημερινοί άνθρωποι θα πληρώσουν το λογαριασμό για ένα Brexit. Πρέπει να σας πω ότι αν θέλουμε να το αποφύγουμε, υπάρχει μόνο ένας πιθανός δρόμος και τον ξέρετε πολύ καλά. Ο μόνος δρόμος είναι να προχωρήσετε τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες 48 ώρες με ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων. Αυτό δεν σημαίνει να πείτε ότι ναι, θέλω να τελειώσω τις πελατειακές σχέσεις κτλ. Όχι. Πρέπει να καταρτήσετε έναν οδικό χάρτη, συγκεκριμένες προθεσμίες που θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι, συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που η Ελλάδα χρειάζεται απεγνωσμένα. Επιτρέψτε μου να σας δώσω 5 σημεία για να τα ακολουθήσετε εν είδη συμβουλών. Είμαι έτοιμος να έρθω και στην Αθήνα, να πάρω το αεροπλάνο, να έρθω στην Αθήνα να το συζητήσω με εσάς. Με εσάς απευθείας. Ενώπιον ενωπίου. Λοιπόν, πρώτον, πρέπει να τελειώσει το πελατειακό κράτος. Πρέπει να υπάρχει νομοθεσία στο τραπέζι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και δεν θα πρέπει να οικοδομείτε και εσείς πελατειακές σχέσεις, διότι στο Υπουργείο Παιδείας διορίστηκαν αξιωματούχοι που προέρχονταν από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως αυτό ήταν τυχαίο? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρησιμοποιείτε το σύστημα. Το χρησιμοποιείτε και εσείς. Εσείς πέφτετε στην παγίδα που έπεσε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν το μεγάλο κόμμα της αλλαγής στην Ελλάδα μετά την Χούντα και μετά τη μεταπολίτευση. Χρησιμοποιείτε λοιπόν και εσείς το πελατειακό σύστημα, και παλιά το ΠΑΣΟΚ το έπρατε και εκείνο. Πρέπει εσείς να μειώσετε το δημόσιο τομέα. Ξέρω, είναι δύσκολο για μια κυβέρνηση αριστερή, αλλά πρέπει να γίνει, διότι αρκετές εκατοντάδες ανθρώπων υπάρχουν στην Ελλάδα στο δημόσιο τομέα που δεν εργάζονται. Κύριε Τσίπρα, πρέπει να μεταρρυθμίσετε τις τράπεζες σε έναν ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να ανοίξετε τις αγορές και πρέπει να ανοίξετε τα επαγγέλματα για τους νέους. Δεν έχετε αντίστοιχη νομοθεσία εκεί. Άρα, νομοθετήστε για το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Και τέλος, ας προτείνουμε τον τερματισμό των προνομίων στη χώρα σας. Των προνομίων των πλειοκτητών, τα προνόμια των στρατιωτικών, τα προνόμια της εκκλησίας στη χώρα σας, τα προνόμια
Σας αρέσουν τα προνόμια, ωραία, βλέπω αντιδράσεις από εδώ. Σε κάποιους αρέσουν τα προνόμια, όμως εμένα δεν μου αρέσουν τα προνόμια για κανέναν. Πρέπει να καταργηθούν τα προνόμια στα ελληνικά νησιά και φυσικά τα προνόμια των πολιτικών κομμάτων. Βλέπουμε ότι τα πολιτικά κόμματα λαμβάνουν δάνεια, όπως άλλωστε και ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει επιχορήγηση από το κράτος. Αυτό που εγώ σας ζητώ είναι όλα αυτά, βάλτε τα σε ένα πακέτο και φέρτε το στο τραπέζι τις επόμενες μέρες. Είμαι σίγουρος ότι από την ευρωπαϊκή πλευρά εμείς θα είμαστε έτοιμοι να βρούμε μια λύση, διότι πρέπει να βρούμε μια συνολικά αποδεκτή πρόταση. Πρέπει όμως να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και εσείς πρέπει να το κάνετε, διότι δεν υπήρχε ποτέ πρωθυπουργός στην Ελλάδα που είχε τόσο ισχυρή εντολή όπως εσείς. Έχετε διπλή εντολή. Πήρατε τις εκλογές, κερδίσατε και το δημοψήφισμα. Άρα είστε ο μόνος πολιτικός ηγέτης στην Ελλάδα που μπορεί να θέσει ένα τέρμα σε αυτό το σύστημα το διεφθαρμένο στην Ελλάδα. Και εγώ σας λέω το εξής. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Πρέπει, κατά την άποψή μου, να υπάρξει μια μείωση του χρέους το ταχύτερο δυνατό και πρέπει να το κάνουμε ως τάχιστα. Αλλά πρώτα πρέπει να έχουμε προτεραιότητες. Εσείς πρέπει να μας δείξετε ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων. Δεν είναι το ερώτημα αν έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Έχετε μια συγκεκριμένη επιλογή. Πώς θέλετε να μείνετε στην ιστορία? Ως ένα εκλογικό ατύχημα που έκανε τον ελληνικό λαό φτωχότερο? Ή μήπως θέλετε να σας θυμούνται ως τον πραγματικό επαναστάτη μεταρρυθμιστή στην παράδοση που θεμελίωσαν ο Τρικούπης και ο Βενιζέλος? Δεν μιλάω για τον Βενιζέλο του Πασόκ φυσικά. Μιλάω για τον πραγματικό Βενιζέλο, τον μεγάλο ηγέτη, ο οποίος στο Μεσοπόλεμο μεταρρύθμισε την Ελλάδα και έδειξε το δρόμο προς το μέλλον, προς την αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Αυτός είναι ο δρόμος. Και ξέρω τι θέλει ο ελληνικός λαός. Το 80% του ελληνικού λαού θέλει να παραμείνει στο ευρώ και στην ευρωζώνη. Άρα, δείξτε μας τι μπορείτε να κάνετε και δείξτε μας ότι είστε πραγματικός ηγέτης και όχι ένας ψευτοπροφήτης. Κάντε το.